Φύγουμε μακριά. Εμπιστοσύνη είναι η πίστη στην εντυμότητα, την αξία, την ικανότητα κάποιου δασκάλου. Στην οικογένειά μας, εμπιστοσύνη είναι κάτι που μας κάνει καμιά φορά να αισθανόμαστε ενοχές. Σε ένα βαρκάκι με κουπί. Δεν μου λες, Μάρκο. Ναι. Δικό σου είναι αυτό το τραγούδι? Ναι, το γράψα πριν λίγες μέρες. Μπράβο, αγόρι μου. Σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει. Το άκουσα στο κινητό της Εύας. Όχι, το γράψα γιατί ήθελα να τσεκάρω να δω πώς ακούγεται. Ναι, είναι πολύ γλυκό. Τρυφερό. Δεν μου λες. Σε ποια το στείλεις? Τι εννοείς? Είπες ότι τσεκάριζες να δεις αν ακούγεται καλά στο κινητό. Ναι, τσεκάριζα να δω αν ακούγεται καλά στο κινητό. Προφανώς για να το στείλεις σε κάποια κοπέλα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, σε κάποια κοπέλα. Τι στο Μίτσο θα το στείλω? Δεν μου λες, Μάρκο. Η Εύα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό με το άλλο. Δηλαδή. Άλλο θέλω να σου πω. Ξέρω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να ερωτευτεί κανείς. Αν δεν ερωτευτείτε τώρα, πότε θα ερωτευτείτε? Εσύ ξέρεις με ποιον είναι ερωτευμένη η Εύα? Όχι, δεν ξέρω γιατί. Πού να ξέρω εγώ, θέλω να πω. Όχι, γιατί σίγουρα είναι ερωτευμένη με κάποιον, αλλά δεν μου λέει με ποιον. Ξέρεις πότε σημαίνει αυτό? Πότε? Όταν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί μέχρι τώρα μου τα έλεγε όλα και τώρα δεν μπορώ να τις βγάλω λέξη. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Αν μπορώ, θα την κάνω. Να την προσέχεις. Σας βλέπω που είσαστε τόσο αγαπημένοι, σαν πραγματικά αδέλφια. Τόσο κοντά ο ένας. Όχι, όχι, δε, καμιά. Όχι, όχι, δεν θέλω να μου πεις. Να την προσέχεις θέλω. Και αν μπορείς, μάθε με ποιον είναι ερωτευμένη. Κοίταξε να δεις αν της αξίζει, αν έτσι προκοπείς. Μην έκανας. Όχι, όχι, είναι καλό παιδί, είναι. Α, το ξέρεις δηλαδή? Όχι, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως το γούστο της Εύας. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι καλό παιδί. Και πείσετε και λίγο να διαβάσετε. 6 μήνες σας μείναν μέχρι να δώσετε εξετάσεις, ε. Ναι, θα το κάνω αυτό. Μάρκο μου, σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αν δεν ήσουν τόσο κοντά της, θα ανησυχούσα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, εμπιστοσύνη είναι μια βαρκούλα που βουλιάζει πολύ εύκολα. Μάρκο. Έλα ρε. Αυτοί λένε τελείως πασταφλόρ. Τι λες ρε? Λέω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι, είναι. Καλά ξεμπερδέματα. Με τα νησιά θα σε πάω γυαλιά. Πρέπει να κάνω δίαιτα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Εγώ ήρεμη είμαι. Εσύ γιατί είσαι αναστατωμένος? Έπρεπε να ακούσει τη μάνα σου χθες το βράδυ. Τι έγινε με τη μάνα μου? Ήρθε πάνω στο δωμάτιό μου και μου είπε πόσο αγαπημένα αδέρφια είμαστε και ότι πρέπει να σε προσέχω. Ωραία, λοιπόν, να με προσέχεις. Και ο Γιαννάκης έκανε ένα σχόλιο που καθόλου δεν μου άρεσε. Ωχ, μωρέ. Φοβάσαι μήπως ο Γιαννάκης καταλάβει κάτι για μας. Καλά, κορόιδες. Ωραία, λοιπόν. Είναι πολύ απλό. Ποιο είναι πολύ απλό? Α, θα το πούμε. Τρελάθηκες? Καλημέρα, οικογένεια. Τι έγινε, παιδιά, έχω κανένα πρόβλημα να το λύσω εγώ? Όχι, πατέρα μου, τίποτα. Εδώ συζητάμε με το Ευάκι τι θα φάει. Θα φάσει Ευάκι ψωμί με βούτυρο, ψωμί με μέλι, ψωμί με ζαμπόν και τυρί, ψωμί με τυρί και ζαμπόν, ψωμί σκέτο, ψωμί με μαρμελάδα. Τι ψωμί θες? Σοβαρά προβλήματα έχουν τα παιδιά μας. Καλημέρα, τι ωραία έμπληξη είναι αυτή, τι πάσα το τραπέζι. Φαίνεται κοιμηθήκατε καλά. Γιατί να μην κοιμηθούν καλά, στις κρεβατάρες τους, πιταρώνατε σε ένα τραπέζι, δεν ξέρω τι να πρωτοφάνε. Αχ, τα δικά μας τα χρόνια εγώ, όταν ήμουν μικρός. Αχ, μην πας τόσο πίσω, βρε Διονύση μου, έλεος. Όταν τα αδέλφια είναι αγαπημένα, όλα είναι μια χαρά. Κοίτα τα παιδιά μας πόσο αγαπημένα είναι πραγματικά. Ελένη μου, τα καμαρώνω. Κοίτα τα αδέρφια. Σαν γροθιά. Σαν γροθιά τα αδέρφια. Άντε τώρα να μιλήσεις. Ακούστε, σου λέω, θέλω να μου φέρεις καλούς βαθμούς. Θα τους έχεις. Και θέλω να μου έχεις διαγωγή κοσμιοτάτη. Θα την έχεις. Και βραβεία με επένους. Μάλλον το παρακάνεις. Δεν το παρακάνω καθόλου. Και σε παρακαλώ. Τι ντύσιμο είναι αυτό, κοίτα, κοίτα να δεις. Χιλιές απ' έξω. Μα
Είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, άλλη φορά θα μου δίνεις σε πιο κόσμια. Δίνομαι πάρα πολύ κόσμια. Και να σου πω, δεν πες να με ξαναφέρει σχολείο. Είμαι 18 χρονών, εντάξει. Τα έχω κλείσει. Ναι, τα έχει κλείσει. Αλλά ώσπου να τελειώσει το σχολείο, να πιάσει μια δική σου δουλειά και να γίνει ανεξάρτητη, θα κάνει ό,τι σου λέω εγώ. Πάμε, Εύα. Ποιος είναι ο μπάτσος? Ο γέρος μου. Ποιος γέρος σου? Ο πατέρας μου. Τι σου κόρη μπάτσου? Και τι μπάτσου? Έκανα, δεν τον είδα και κανένα γομάρι. Α, μην τον βλέπεις έτσι. Ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι στο σώμα? Ναι, για πες. Dirty Harry. Το Χάρι από πού βγαίνει? Από το όνομά του, Χάρις. Το Dirty, να μην ρωτήσω καλύτερα, Σου φαίνεται αστείο, ε? Μου φαίνεται αστείο που είσαι κόρη μπάτσου. Και πού να δεις το αστείο, έτσι και μάθει για το Μίτσο. Καλά, στο μάθη, τι έγινε? Έχω καθυστέρηση. Τι πράγμα? Αυτό που άκουσα, έχω καθυστέρηση και έχουμε πάντα ρολόι σε αυτά. Πώς έγινε? Εκεί στη σπηλιά του έρωτα, όταν φύγατε, μείναμε μόνοι μας με το Μίτσο και μπερδευτήκαμε. Τι μπερδευτήκατε, Βρυγελία? Καλά, σε τρελή χωρίς προφύλαξη! Τι να κάνω, ήταν ξαφνικό. Γεια, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Μωρό μου, μωράκλα μου. Μπορείς να φύγεις για λίγο, γιατί έχουμε σοβαρή κουβέντα. Και εσύ. Ναι. Αυτό το παιδί είναι τελείως βλαμμένο. Ναι. Δεν σε είδα να το σκέφτηκες αυτό στη σπηλιά του έρωτα. Έτσι μου έρχεται να του σπάσει το κεφάλι. Το δικό σου κεφάλι να σπάσει, ηλίθεια. Θα τη είπε την τρελή με εμένα και η Εύα χαρήκε. Εγώ πάντως δεν τις βλέπω και πολύ χαρούμενες. Τέλος πάντων, τουλάχιστον εσείς δεν έχετε τα προβλήματα που έχουμε εμείς. Όχι, ρε, εμείς προβλήματα. Τι προβλήματα να έχουμε? Εμείς έχουμε, ρε φίλε. Και πολλά μάλιστα. Έλα, ρε, θα τα λύσουμε. Εγώ γιατί είμαι εδώ, κολλητό σου? Δεν είμαι πάντα μαζί σου. Ναι. Μην κοιτάς τώρα σαν κουτάβια, άιντε. Τέλος πάντων. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα βρούμε μια λύση όπως και να έχει. Και εγώ θα είμαι δίπλα σου, ναι. Ηλίθεια. Αχ, Παναγία μου! Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Για καθίστε όλοι στις θέσεις σας, γιατί έχω να σας πω ένα πολύ ευχάριστο νέο. Καταργούνται τα διαγωνίσματα στο τέλος χρονιάς, ε. Πολύ αστείο, Θανάση. Ευχαριστούμε. Διάλεξαν την τάξη μας για να εκπροσωπήσει το σχολείο σε ένα διαγωνισμό γνώσεων που παίρνουν μέρος πολλά δημοτικά της περιφερείας. Όπως καταλαβαίνετε, ο πύχης έχει ανέβει ψηλά. Πρέπει λοιπόν να διαλέξουμε εκπροσώπους για τρεις κατηγορίες: γενικές γνώσεις, ιστορία και αθλητικά. Πόσο θα πάρουμε καθαρά και πού θα μπει το όνομά μας? Θανάση, θα ηρεμήσεις να συνεχίσω. Λοιπόν, ποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι? Θα ξεκινήσουμε από τις γενικές γνώσεις, που είναι και πιο επικίνδυνες. Τι έγινε, μόνο μία υποψηφιότητα? Α, λοιπόν, Φίφη, θα πας εσύ. Ιστορία? Εγώ. Στην ιστορία θα επιλέξω βάση του βαθμού και γι' αυτό θα πάει η Κωνσταντίνα, που είναι πολύ δυνατή. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα αθλητικά. Ο πιο δυνατός στα αθλητικά στην τάξη είναι ο Θανάσης, ο οποίος χασμουριέται αυτή τη στιγμή. Ναι, σιγά μου πάω εγώ σε διαγωνισμό με σπασίκλες. Εγώ, κυρία, εγώ. Εντάξει, λοιπόν, θα πάει ο Φάνης. Λοιπόν, θέλω και οι τρεις να διαβάζετε πολύ μέχρι τη μέρα του διαγωνισμού. Θα σας δώσω και κάποιες ερωτήσεις και ό,τι απορίες έχετε θα εργώσετε σε μένα. Αηδίες και ξεράσματα. Εγώ σας το δηλώνω. Δεν μου πάει να κάνω τη μαϊμού στο τσίρκο. Πρώτον, δεν σου ζήτησε κανείς να κάνεις τίποτα, γιατί θα πάει ο Φάνης. Και δεύτερον, θα μπορούσες πολύ εύκολα να το κάνεις, γιατί όλη μέρα στο σπίτι για αθλητικά μιλάς. Στο σπίτι όμως. Ναι, ρε Θανάση, θα ήταν εύκολο, αφού τα ξέρεις εσύ αυτά. Τα ξέρω, αλλά δεν τα λέω σε άλλους. Δεν χρειάζεται να τα πεις σε κανέναν, γιατί θα πάει ο Φάνης. Καλή επιτυχία και στους τρεις σας. Μωρό μου. Μόνο αυτό μου έλεγε, να μας βγουν εδώ μέσα και να με αποβάλουν. Φύγε. Σου έχω μια έκπληξη. Κοίτα, θα το χτυπήσω τα του ας. Άσε μας, ρε Μίτσο, άσε μας, και δεν έχω όρεξη για γυλίες. Γιατί έχεις όρεξη, κοριτσάκι μου? Πες το μου και θα στο φέρω εγώ. Είμαι με Ελλάδα σαρδέλα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να σου πω κάτι, να ξενερώσεις. Έχω καθυστέρηση. Έλα, ρε, σιγά. Και εμένα η μαμά μου καθυστερημένο με φωνάζει. Ρε, παιδάκι μου, σου λέω ότι μπορεί να είμαι έγκυος, το καταλαβαίνεις. Έγκυος. Έγκυος από τι, από εγκυμοσύνη? Όχι, από εγκεφαλικό. Άσε μας, ρε Μίτσο. Και πώς γίνεται αυτό? Να σου θυμίσω τη σπηλιά του έρωτα. Αν το μάθει ο πατέρας μου, θα σκοτώσει εμένα, θα σκοτώσει εσένα, θα ανατινάξει τη σπηλιά, το συνεργείο του πατέρα, το σπίτι σας όλα. Εμένα δεν με ξέρει εμένα. Πού ξέρει εμένα και την οικογένειά μου? Μπάτσο, σύνδε, θα αργήσει να σε βρει. Γι' αυτό, κακομοίρη μου, τσιλίδια σε κανέναν, άκουσες? Και μην αρχίσει να κοκορεύεσαι, γιατί κάνετε κάτι τέτοιες μαλακίες. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν θα πω σε κανέναν τίποτα. Μου λες, είναι ο Γκαλέτη, πασάρι στο ρολέτο, αδειάζει να αδειάζει με τικούς, τη δίνει στο Πιόγκο, πετάει και τον Τάρκο και του λέει ας το δικό μου και βασικό. Άκουσες εσύ, ας το είναι δικό μου? Φάνηκε, ρε Σπύρο. Και εγώ στο γήπεδο ήμουν, αγόρι μου, να δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, εμένα άλλη είναι η φάση. Ποια? Νομίζω ότι εσύ τη φορά είμαι ερωτευμένος. Καλημέρα, αφεντικό! Καλημέρα! Και... Δεν άργησα! Άργησα! Δεν είσαι άρρωστος, παιδί μου, εσύ. Χάλια με αφεντικό. Να, σήμερα λίγο καλύτερα και... πόσο να λείψω, με χάσανε οι πελάτες μου. Άδειο στο μαγαζί χωρίς εμένα. Γιατί δεν με περίμενε? Άκου να σου πω, γίγαντα, επειδή εμάς δεν μας αρέσει να σε πληρώνουμε και να κάθεσαι, αν η υγεία σου δεν είναι καλά, γιατί αυτή προέρχεται, η υγεία πάνω απ' όλα, στείλε τη μάνα σου. Μάνα σου. Λάργα, λάργα το φιλί Σπύρο μου, να έχει καιρό στη μάδα. Άρε, μάνα,
Άρε μάνα, και να γυρνούσε όλος ο κόσμος ανάποδα και να γινότανε όλα αυτά δικά μου. Δικά μας, ρε Φώτη. Και να τα τρώγα όλα. Μαζί θα τα φάμε, ρε Φώτη. Όλα. 10 μέρες γρήπη πρώτη φορά ακούω. Αφεντικό, απ' του χάρου τα δόντια γλίτωσα. Απ' του χάρου γλίτωσες, απ' τα δικά μου δεν θα γλιτώσεις. Να τρώω κακά δουλειά, ρε. Ναι, ρε Φώτη, κάνε καμιά δουλειά. Πάμε καμιά παγωμένη μπύρα. Τώρα να διονύσεις. Κοπά. Τι έγινε, Μητσάκο, γιατί δεν είσαι σχολείο? Γεια σας, τι κάνετε? Γιατί δεν είσαι σχολείο, παιδί μου? Υπάρχει ένα θέμα, αλλά μπαμπά να σου πω. Τι έγινε, ρε? Έριξες κανένα αυτοκίνητο από τον κρεμό πάλι? Ή γραμμίσατε το σχολείο? Μπαμπά, είναι σοβαρό, έλα να σου πω λίγο ιδιαίτερος. Άντε, πάμε. Άφησες καμιά γκόμενα έγκυο? Πού το ξέρεις εσύ? Ποιο ξέρω? Ότι άφησα την κόρη ενός μπάτσου έγκυο. Ποιος ήρθε? Εγώ, τι σου λέω το σύνορα. Μπάτσου είπες? Έλα ρε μπαμπά, το επάγγελμα του πατέρα της επήραξε σένα τώρα ή ότι την άφησα έγκυο? Τι λες, ξέρεις τι λες? Λοιπόν, κοίτα να δεις τι θα κάνουμε και μην πεις σε κανέναν τίποτα γιατί την έχουμε βάψει, έτσι. Άντε, πάω στο σχολείο τώρα. Διονύση. Έγινε, Μάγκη. Φέρω να μου κάνει βίσκη. Αν σοβαρά τα πράγματα, τι έπαθες, Μάγκη? Τίποτα, μωρέ. Το παιδί έπεσε σε 10 μαθήματα κάτω από τη βάση. Καλά, πρώτη φορά ρε, έπεσε το παιδί κάτω από τη βάση, σιγά. Και μου το λέει έτσι απλά! Μην ξανακούσω για έρωτες! Μην ξανακούσω για χάμουρ! 10 μέρες έλειψα, μου το διαλύσατε το μαγαζί. Και τι όλες αυτό είσαι, ρε? Δεν ήταν έτσι αυτός, μου τον αγριέψατε. Αι, τράβος το υπόγερο. Τράβος το υπόγερο και σε δουλειά. Ωραία, λοιπόν, στο τέλος της ώρας ο Φάνης, η Φίβη και η Κωνσταντίνα να έρθουν στο γραφείο να συζητήσουμε για το διαγωνισμό. Μα κυρία, ο Φάνης δεν εγκατάλειψε αυτή τη θέση. Κοιτάξτε, ποιος έβαλε τα περισσότερα γκολ 2007-2008? Είδατε, θα μας περάσουν για σχολείο απροσάρμοστον. Ελένη, τι γίνεται? Με ποιο θέμα? Επιλέξαμε ποιοι μαθητές θα εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στο διαγωνισμό. Α, ναι, βέβαια, επιλέξαμε. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι υπάρχει χρηματικό έπαθλο. 3.000 ευρώ. 1.000 ευρώ για τον καθένα. Και αν βραβευτεί η ομάδα μας, η βράβευση θα γίνει σε ειδική τελετή που θα οργανώσει το σχολείο μας. 1.000 ευρώ! Ναι, Θανάση μου, 1.000 ευρώ! Γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθείτε προσεκτικά με την προετοιμασία. Και όσον αφορά το ψυχολογικό, μην φοβάστε τίποτα. Θα είμαι στο πλευρό σας. Θα σας εψυχώνω εγώ. Ελένη! Θα τα πούμε στο γραφείο. Κυρία, άλλαξα γνώμη. Θα σας κάνω τη χάρη να πάω εγώ στη θέση του Φάνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση μου, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν μπορώ να βγάλω το φίλο σου και να βάλω στη θέση του εσένα. Είσαι έξυπνο, παιδί, το καταλαβαίνεις αυτό. Λοιπόν, οι τρεις του διαγωνισμού να έρθουν στο γραφείο τώρα. Δεν μου λες, ρε. Τι ξέρεις εσύ από ποδόσφαιρο? Πώς δεν ξέρω, ξέρω. Ωραία. Πριν σε ρώτησα ποιος έβαλε τα περισσότερα γκολ. Ποιος ήταν ο σκόρερ της χρονιάς? Άσε, θα σου απαντήσω εγώ. Ο Ντάρκο Γκολ. Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Σωστά, αυτόν θα έλεγα κι εγώ αν δεν βιαζόσουν. Ο Ντάρκο. Αυτόν θα έλεγε. Μόνο που ο Μπλάνκο το ξεπέρασε για 2 γκολ. Ναι, αλλά τον Ντάρκο το ακύρωσαν 3 offside. Γιατί δεν τα παρατάς, αγόρι μου, αφού δεν τραβάς? Θα τραβήξω. Την πατήσαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να την πατήσαν έτσι. Τι θες να πεις? Θέλω να πω ότι στις μέρες μας είναι απίστευτη χαζομάρα αυτό που πάθανε. Ναι, αλλά όταν δύο άνθρωποι είναι έτσι, ξέρεις. Να μην είναι. Κοίτα, δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να είσαι τόσο λογική. Δεν είμαι πάντα τόσο λογική. Προσπαθώ όμως να είμαι για να μην δημιουργώ προβλήματα στους ανθρώπους γύρω μου. Κι όμως δημιουργήσαμε. Όχι, μωρέ, από το πρωί κάπως είσαι. Τι έχεις? Έχω εσένα. Και επειδή έχω εσένα, χαίρομαι. Και επειδή χαίρομαι, έτσι θα σου πω ότι θα ήθελα να ήμουν ένα σκουπιδάκι που θα το έχεις πάντα μέσα στην τσέπη σου. Να με κουβαλάς πάντα μαζί σου, θέλω. Κι εγώ θα ήθελα να είμαι ένα από τα τάστα της κιθάρας σου για να μ' αγγίζεις πάντα. Εύα, τι είπες? Τι είπα? Αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ όμορφο. Κάτι. Όχι, θα πω. Θα πω, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Μην ανησυχείς από εσύ. Αφεντικό, λες να συγγενέψουμε? Φωτή, πας στο χώρο της κοιλιάς και απάντησε μου. Ψάχνεις γαμπρό για τη μάνα σου? Τι να κάνω κι εγώ. Μία μάνα την έχω. Τι κρίμα, είσαι πολύ άτυχος. Και με ταλαιπωρεί. Όλο μαζί μου ασχολείται. Με βασανίζει. Δεν μπορώ να σταυρώσω κόμμενα. Ποιος? Εγώ. Κοίτα που φτάσαμε. Μου τις διώχνει εκεί να με έχει δικό της. Καταλαβαίνεις βέβαια το γιατί. Δεν θέλει να χάσει την κελεπούρη. Ε, βέβαια. Και θα σε τη φορτώσει σε εμάς. Ε, βέβαια. Από τότε που γνώρισε το αφεντικό, έχω βρει το φως το αληθινό. Τρέχει, τι σε κομμωτήρια τρέχει, τι σε ιστιτούτα τρέχει. Μέχρι και σε μπαλέτο πήγε για να αποκτήσει, λέει, καλύτερες σχέσεις με το σώμα. Σου εύχομαι να την καμαρώσει και στα Μπολσόη. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ναι, ναι. Πίσω κάτι, κοροϊδεύω.
Όχι, παιδί μου, θα το συζητήσω τώρα. Παπά, μπορώ να σου πω λίγο. Πες, παιδί μου, τι χειρότερο θα ακούσω. Η τάξη μας θα εκπροσωπήσει το σχολείο σε έναν διαγωνισμό γνώσεων. Αυτό δεν μας αφορά καθόλου. Με επαφλό 1000 ευρώ κάθε μαθητής. Αυτό μας αφορά πάρα πολύ. Θα σε βοηθήσω σε ερωτήσεις, τι πήρες στα αθλητικά, βέβαια, έτσι δεν είναι. Όχι. Τι πήρες, δηλαδή. Γεωγραφία, φυσική, χημία, γυμναστική. Θα μας πεις να σου μιλήσω. Λέγε. Ο Φάνης πήρε τα αθλητικά, η Πίρτζη γενικές γνώσεις και η Κωνσταντίνα την ιστορία. Και εσύ τι πήρες, τα βουνά, που είχες το μυαλό σκυμόσουνα. Όχι. Ίσα ίσα που ζήτησα από την Ελένη να μου δώσει αθλητικά, αλλά λέει δεν μπορεί γιατί βάλει το Φάνη. Ποιο Φάνη, το γιο του Μπακάλι, ξέρει ο Μπακάλι από αθλητικά, θα τρελαθούμε και αντίο εδώ μέσα. Έλα, έλα, σταμάτα. Φωνάει το παιδί. Να σου πω. Δεν είσαι μήπως είναι καιρός πρέπει να χωρίσουμε την περιουσία μας επίσημα. Άσε μας ρε θεία και εσύ με την περιουσία. Εδώ έχουμε σοβαρά ζητήματα. Άκου Σπυρό. Δεν θα τη χωρίσουμε την περιουσία γιατί καμιά γυναίκα μέχρι τώρα μας το ζήτησε. Και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Ξύπνα αδερφέ, κοιμάσαι και θα πέσει από το κρεβάτι. Εσύ ή τι κάτσε τον κόντορα από πάνω μου. Είπαμε, θα το λύσουμε το θέμα. Ζούσε θα μας άκου. Επειδή αυτοί δύο δεν. Τα παιδιά δεν μπορούν να το βλέπεις. Ό,τι χρειαστείς. Δύσκολο για το διαγωνισμό, ξέρεις που θα απευθύνθες. Πού? Σε μένα. Φωτή, τελευταία έχεις αποκτήσει ένα στυλάκι που δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Καθόλου, Φωτή. Λοιπόν, αγόρασα τεστ. Δεν ξέρεις πόσο ντράπηκα στο φαρμακείο. Μπορεί να το πω σπίτι σου. Έτσι και το μάθει ο πατέρας μου θα με κρεμάσει ανάποδα. Εννοείται σπίτι μου. Τι κάνεις, αγάπη μου, πώς είσαι? Θα δείξει, αγόρασα τεστ. Α, ωραία. Πώς γίνεται αυτό, με ρωτήσεις? Ναι. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσο μαλάκας είσαι, αγόρι μου. Και τι απαντάω? Πολύ. Κατουράς και το αναλύει. Α, πάνω στην ώρα. Πάω τουαλέτα. Κάτσε κάτω, ρε, κάτσε εδώ. Η αφρούλα, βρε πουλάκι μου, η αφρούλα. Άντε, πάμε. Θα σε πάρω μετά να σου πω. Ναι, ναι, πάρε με. Θα περιμένω με αγωνία, ε. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, ρε φίλε. Έχεις ξανακούσει εσύ τέτοιο με κατούρημα? Εδώ είσαι, Ελένησα μου. Είστε, αγάπη μου. Τι καλό μαγειρεύουμε. Δεν βλέπεις γεμιστά. Φυλάκι. Έχεις κάτι? Τι να, μια χαρά είναι. Σκεφτόμουν, αυτό το διαγωνισμό του σχολείου. 1000 ευρώ το παιδί, είναι λεφτά, είναι μια περιουσία, δεν αστεία. Βέβαια. Ξέρεις και σήμερα τους ρώτησα τι θα τα κάνουν, άλλοι θα πάρουν υπολογιστές, άλλοι θα τα δώσουν στους γονείς τους. Είναι καλά λεφτά. Τι λες τώρα. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να κερδίσουμε, βέβαια. Μ' αρέσει το παίρνεις έτσι προσωπικά. Δεν θα πάρω προσωπικά το διαγωνισμό του σχολείου. Τι λες τώρα. Πρέπει βέβαια να πάρεις τους πιο καλούς και τους πιο προετοιμασμένους. Θα πάνε αυτοί που δήλωσαν. Βέβαια. Τι αυτοί που δεν δήλωσαν θα πάνε. Καλό κι αυτό. Α, κάπου πήρε ταυτί μου ότι. Ποιος μου το έπαιρνε να δεις. Θα πάει λέει αυτός ο Φάνης, ο Ζαπετάκος, ο γιος του Μπακάλι για τα αθλητικά. Μου κάνει εντύπωση αυτό τώρα. Ο Ζαπετάκος, ο γιος του Μπακάλι ξέρει από αθλητικά. Ναι. Ήταν ο μόνος που προσφέρθηκε τώρα σε ποιος θέλει να πάει. Α. Ξέρεις ποιος είναι τρομερός στα αθλητικά? Τρομερός όμως, δηλαδή, θερίζει. Ο Θανάσης. Και να δεις κάτι συμπτώσεις. Ποιος μετάνιωσε τώρα και θέλει να πάει στη θέση του Φάνη? Ποιος? Ο Θανάσης. Πώς το βλέπεις αυτό από το Θανάση? Δηλαδή, Διονύση μου, μου ζητάς να βγάλω το Φάνη και στη θέση του να στείλω το Θανάση? Ναι. 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 Ναι, λένε με γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος και μετά να θέλει να επανορθώσει. Δηλαδή μου ζητάς να κάνω παρατυπία. Λένε με τα παρατυπία. Θα κάνεις μια αναδιάταξη, κύριε. Ναι. Και να πληγώσω τον καημένο το Φάνη. Ελά, λένε μου, θα πληγώσω τώρα το χαζοφάνη, θα ζαμπέτακα γιατί θα κάνει, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ελένη μου, θα σου το πω, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά είσαι πάρα πολύ αυστηρή. Ναι, Ελένη. Ναι, Ελένη μου. Γιατί τέλος πάντων, ποιος είναι ο γιος μας, ο Φάνης ή ο Θανάσης? Και ποιον αγαπάμε πιο πολύ σε αυτό το σπίτι, το Φάνη, το γιο του Μπακάλι ή το Θανάση? Όχι, αν αγαπάμε το Φάνη, να το πεις, αγαπάμε το Φάνη, να το κλείσουμε το μαγαζί. Ναι, Ελένη. Ναι, Ελένη. Ναι, Διονύση μου. Ναι, Ελένη. Όχι, Διονύση μου. Ούτε να τα ακούσω αυτό δεν θέλω. Τέλος πάντων, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι αν θέλει να πάει ένα πληρωματικό σου. Αχ, Ελένη μου, τι του φεκιά στην καρδιά ήταν αυτό. Δεν έπρεπε να του πει τη λέξη αναπληρωματικό. Τώρα μπορεί να με αφήσει ησυχία, τη γεμίζω. Και σταμάτα το κακό θέατρο. Αρκετές κακές παραστάσεις είδαμε φέτος. Πιπεριές θα βάλεις, δεν χωράνε. Αρκετές κακές παραστάσεις είδαμε φέτος. Ναι, και αυτό είναι το μπάνιο του σπιτιού. Μπες μέσα, παιδί μου, τελείωνε. Τελείωνε. Άντε, βγάλ' το, τι στέκεσαι? Μπορείς να βγεις για λίγο, θέλω να το κάνω μόνη μου. Ωραία, βγαίνω, μόλις είσαι έτοιμη, φώναξε. Και γρήγορα. Γρήγορα. Τι δαχτυλίδι ρε παπά, τι εννοείς? Λέω ρε παιδί μου, αν η κοπέλα είναι έγκυος και το θέλει, παίρνουμε ένα δαχτυλιδάκι, πάμε τι ζητάμε, πιάνεις δουλειά στο συνεργείο και τελείωσε η υπόθεση. Έτσι την πάτησα κι εγώ. Την πάτησες? Τρόπος του λέγει ρε παιδί μου. Η μάνα σου ήταν στο πανεπιστήμιο και εγώ δούλευα. Δούλευα στο συνεργείο του παππού σου. Με την κοιλιά στο στόμα και έδινε τα μαθήματα ένα-ένα και τα παίρναγε στις εξετάσεις. Σκυλή! Δηλαδή, εγώ έχω περάσει και από τη φιλοσοφική σχολή Αθηνών. Και από το αρχαιολογικό, μπορώ να σου πω. Οπότε τι να ξαναδίνω, Μητσό, θα φας καμιά σφαλιάρα, Ξέρεις τι πάνε να πήρε δουλειά, Είχαν πριστεί τα χέρια μου, Είχα ξεχάσει Σαββατοκύριακα. Αργίες, Χριστούγεννα, Πάσχα.
Διακοπές. Οικογενειάρης άνθρωπος ήμουνα, τι να κάνω. Μπαμπά, φοβάμαι. Και στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Εγώ είναι ο πατέρας σου. Μπάτσος είπες, πώς είναι ο δικός της, ε? Μην πεις τίποτα στη μαμά, ε. Τρελός, ρε. Για πάρε ένα τηλέφωνο την κοπελά, δούμε τι γίνεται. Πέρασε το λεπτό. Πού να ξέρω, πολύ σπαστικά παίρνουν αυτά τα λεπτά. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Ωραία. Μόνο ο μίσος μας έλειπε τώρα. Άσε μας, ρε αγόρι μου. Δες εγώ δεν μπορώ, θα πω το κεφαλικό. Μην το κουνάζει, φλεπάς. Τι γίνεται? Γιατί δεν λες τίποτα? Πες κάτι, ας είναι και ναι. Όχι, αν είναι θετικό, μην πεις τίποτα. Για λέγε. Αφρούλα. Τι θέλεις, ρε αγόρι μου? Αφρούλα, εσύ? Όχι, η Britney Spears, τι θέλεις? Κατούρισες το τεστ. Τι βγήκε? Μια χοντρή παράτα μας. Βγαίνουν από αυτά τα τεστ χοντρές. Αυτό δεν το θυμάμαι. Σου ξανά κλείσε το τηλέφωνο. Δύο γραμμές θετικό. Μία αρνητικό, σωστά. Σωστά. Για μία και μισή λένε τίποτα οι οδηγίες. Τι μία και μισή? Πώς μία και μισή? Μία και μισή. Τι θα πει δηλαδή αυτό, τι με έγκυος αλλά και εγώ? Ούτως ή άλλως ο πατέρας μου θα με σκοτώσει. Ναι, πριν σε σκοτώσει πάμε σε ένα γιατρό. Γιατρό, αποκλείεται. Γιατρίνα, ε? Γιατρίνα. Έστω γιατρίνα. Αλλά σε άλλη πόλη και σε άλλη χώρα, να μας ξέρει κανείς. Ναι, εντάξει. Μάζεψε τα τώρα όλα και πάμε να πάρουμε γιατρό να αρέσουν. Άντε, τελείω. Τάξε μου, τάξε μου, τάξε μου. Δεν μπορώ να μιλήσω από τη συγκίνηση. Τα νέα είναι πολύ ευχάριστα. Μίλησα με την Ελένη. Θα πας στο διαγωνισμό. Ναι, ναι, ναι. Αναπληρωματικός. Ναι. Γιατί πέφτεις, παιδί μου, αναπληρωματικός? Ξέρεις, σημαίνει αναπληρωματικός. Το ίδιο είναι να είσαι εκεί πέρα βασικός, το ίδιο να είσαι αναπληρωματικός. Και σαν μέγεθος το δεις, είναι κάπως, δεν είναι αστεία. Πατέρα, πώς με κόβεις τώρα, εγώ? Αναπληρωματικός σου φάνη. Τι λες, παιδί, εσύ νομίζεις ότι αναπληρωματικός είναι εκεί πέρα ένας αναπληρωματικός? Αναπληρωματικός, βρε. Βρε, αναπληρωματικός δεν είναι ο Αντριάνου, αφού ο Βραζιλιάνος ο παικταράς Σίντερ μπήκε με τον Παναθηναϊκό στα τελευταία λεπτά, έριξε ένα γκολάκι, τρέχανε οι βάζελοι σαν κατσαρίδες. Το ίδιο είναι. Το ίδιο και καλύτερο, ρε. Αναπληρωματικό το Βραζιλιανάκι, το Αντριανάκι, αναπληρωματικός και ο Θανάσης. Δηλαδή θα στραμπουλήξει το πόδι του Φάνη για να μπω εγώ στη θέση του. Δεν μπορεί να στραμπουλήξει το πόδι του, να πάθει ίωση, ανεμοβλογιά, η λαρά, τη φλοποντική αίσθηση. Αμάν, αδερφέ μου, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος. Μεγαλύτερη ντροπή δεν έχω ξανανιώσει. Αναπληρωματικός του Φάνη. Του Φάνη. Την έχεις ψιλοψωνίσει, μου φαίνεται. Του Φάνη. Την έχεις χοντροψωνίσει. Έρεξε φτύλα. Όλα σήμερα εναντίον μου. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος. Πάμε να φύγουμε μακριά. Σ' όλου του κόσμου τα νησιά. Μάρκο, 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 σε παρακαλώ, παιδί μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σ' ακούω. Θέλω να μου βοηθήσει ένα θέμα με τον αδερφό σου. Με τον Γιαννάκη. Με τον Θανάση. Πατέρα, ψάχνεις για κοροϊδά. Το παιδί όσο μεγαλώνει χειροτερεύει. Ναι, αυτό το ξέρω, αλλά μήπως θα μπορούσες να το ψήσεις, να του πεις ότι ο αναπληρωματικός παίκτης είναι το ίδιο σημαντικός με το βασικό. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί δεν είναι. Αν ήταν σημαντικός, θα παίζει και αυτός. Βρε, αυτό το ξέρουμε. Εσύ μπορείς να το ψήσεις γι' αυτό. Καλά, αν είναι να μου αφήσεις την ησυχία μου, θα το ψήσω. Ας αφήσεις την ησυχία σου, να γράψεις για νησιά, για κάτι. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα ερωτευμένος. Ερωτευμένος, τι είναι αυτό? Μ' αρέσει η αντίδρασή σου. Έτσι σε θέλω. Έτσι που τα λέμε, παιδί μου, έρωτας τι είναι. Αέρας και φεύγει. Ενώ το πτυχίο. Μένει για πάντα κολλημένος στον τοίχο. Ναι, κρατάς λίγο να. Γιατί κάτι μου ήρθε. Τι σου ήρθε? Τι είναι αυτό, για να δω, για να δω. Σ' όλου του κόσμου τα νησιά θα σε πάω αγκαλιά. Πάμε να φύγουμε μακριά σ' όλου του κόσμου τα νησιά. Ή σ' όλου του κόσμου τα νησιά πάμε να φύγουμε μακριά. Κάτσε. Σε ρωτάω γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σου. Το θέμα του Θανάση, ας το πάνω. Μη με ξαναρωτήσεις γιατί δεν ξέρω. Πώς γίνεται ρε εσύ να μην ξέρεις, αφού όλες οι γυναίκες ξέρουν, εσύ γιατί δεν ξέρεις? Θα πάμε σε ένα γιατρό να μας πει σίγουρα. Α, ωραία. Άντε πάμε. Έλα, έλα να καθοθούμε. Τι θα πει κάποιος που βλέπει δύο κορίτσια και ένα γόρι να μπαίνει στο γυναικολόγο? Ότι τα έχουμε δύο. Όχι, Παναγία μου. Γιατί ρε εσύ δεν θα χρειάζεται να εξετάσει για μένα? Ώρες, ώρες απορώ με εμένα. Κι εγώ. Έχω μεγάλη απορία δηλαδή. Κι εγώ. Τι απορία? Πώς έγινε? Πώς έγινε αυτό με σένα και με μένα. Μεγάλη απορία. Οχ, ο πατέρας μου. Αυτός είναι ο σκληροτράχυλος μπάτσος που μου λέγες. Ναι. Έλα, εντάξει. Εγώ σε προειδοποίησα πάντως. Αφρούλα, τι κάνεις εδώ? Πάμε να διαβάσουμε. Πάμε να διαβάσουμε. Ωραία, να σας πάω εγώ. Όχι, όχι, μα συνοδεύει ο αδερφός μου. Ο αδερφός σου? Και πού είναι ο αδερφός σου? Εγώ είμαι ο αδερφός. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Να τα προσέχεις τα κορίτσια, ε. Και κάτω τα χέρια. Σε καθιστώ υπεύθυνο. Μάλιστα. Και εσείς οι δύο, να διαβάσετε. Δεν θέλω ήχους. Τώρα, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Τα πιάσαμε.
Πω πω γκολάρα! Καλά, είμαι μεγάλος, είμαι πολύ μεγάλος. Καλά, ας μη σου δίνει την πάσα ο Γιωργάκης και τα λέγαμε. Γι' αυτό είναι η καλή πασαδόρη, η καλή αμυντική και οι καλοί γκολτζίδες. Και η αναπληρωματική. Και η αναπληρωματική καλή είναι. Αναπληρώνουν. Δηλαδή θέλω να πω όταν ένας μεγάλος παίχτης κουραστεί, όταν τραυματιστεί, όταν πάθει καμιά κράμπα. Σε ένα πάνελ, απαντώντας ερωτήσεις, τι μπορεί να πάθει, να στραβολήξει η γλώσσα του. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να το πάθει. Δηλαδή λες να δεχτώ, ε. Και βέβαια να δεχτείς. Φυσικά να δεχτείς. Για πες μου λίγο, ποιος είναι ο άλλος ο παίχτης. Ο Φάνης. Μη με κάνεις και γελάω, μη με κάνεις. Εννοείται να δεχτείς, ρε. Θα δεχτώ. Μόνο και μόνο γιατί θα με βοηθήσεις εσύ. Βεβαίως, βεβαίως, την έχεις τη βοήθειά μου. Εννοείται. Τι θες να σε προετοιμάσω, θες να κάνουμε τις ερωτήσεις, να διαβάσουμε μαζί, τι θες. Να προετοιμάσω το Φάνη. Να πάθει κάτι από όλα αυτά που λες ότι μπορεί να πάθει ένας καλός παίχτης. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Τι λόγια είναι αυτά που ξεστόμησε αυτό το γλυκό το στοματάκι. Αυτά που λες είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Θα μπορέσει να το κάνει. Έτσι και μάθει ο μπαμπάς ότι φιλιώσταν με την Εύα στον δρόμο. Τι λες, ρε Καραγκιός! Τι βλακές είναι αυτές που λες, ρε! Πού το είδες εσύ αυτό, α? Δύο στενά παρακάτω. Και δεν ήταν καθόλου αδερφικό φιλί. Ασσ τώρα, ε. Ναι, σ τώρα. Λοιπόν, τι μπορεί να πάθει ο Φάνης? Πολλά μπορεί να πάθει ο Φάνης. Έτσι. Πάρα πολλά μπορεί να πάθει ο Φάνης. Ο Φάνης να πάθει, όχι εγώ. Τι έγινε, άργησα. Μου. Το ξανασκέφτηκα και σας ακολούθησα. Δικαιούμαι να ξέρω. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και δεν μπορώ να καταλάβω αν η άφηξη της μήτρας είναι από. Ο κύριος. Άντε να σας το πω τώρα και να με πιστέψετε κιόλας. Είναι ο πιθανός πατέρας. Πιθανός? Τι δηλαδή δεν ξέρουμε ακόμα. Για καθίστε να σας τα πω γιατί κανονικά θα πρέπει να σας τα λέμε στο σχολείο. Λοιπόν. Ποτέ μα ποτέ σχέσεις χωρίς προφύλαξη. Και σε παρόμοιες περιπτώσεις να ξέρετε ότι υπάρχει το χάπι της επόμενης μέρας. Σας το δίνουμε εμείς οι γυναικολόγοι ή στα γραφεία οικογενειακού προγραμματισμού. Δεν κάνει να το πάρω τώρα. Το κακό είναι ότι πρέπει να το πάρει η γυναίκα έως 72 ώρες μετά το συμβάν. Και στην περίπτωσή σας, οι 72 ώρες έχουν περάσει προπολού. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα περιμένουμε 2-3 μέρες και μετά θα είμαι σίγουρη. Θα κάνουμε τότε και κάποιες αναλύσεις. Ως τότε, υπομονή. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πω, τι ευχαριστούμε. Εγώ έχω απορίες. Το δαχτυλίδι να το πάρω. Ποιο δαχτυλίδι, κύριε? Λέω, άμα η κοπέλα είναι έγκυος, εγώ δεν πρέπει να πάρω ένα δαχτυλίδι. Κορίτσια, περάστε λίγο έξω, σας παρακαλώ. Κάτσε. Κάτσε να στα ξαναπώ, γιατί από ό,τι φαίνεται εσύ θέλεις επανάληψη. Μάλιστα, γιατρέ. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω αν η αύξηση της μήτρας είναι από την πιθανότητα εγκυμοσύνης ή από. Το καταλάβαμε μέχρι εδώ. Να μην το ξεχάσω. Αυτές τις ερωτήσεις του διαγωνισμού, τις έχεις ή τις ξέρεις? Γιατί ρωτάς? Γιατί αν δεν μπορέσει να πάει ο Χαζοφάνης εκεί, να είναι προετοιμασμένος ο αναπληρωματικός που είναι ο Θανάσης. Βρε Διονύση, μα άμα τις ξέρεις τις ερωτήσεις, τι νόημα έχει ο διαγωνισμός? Κάτσε, λένε μου να βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα. Θέλεις να κερδίσει η τάξη σου, ναι ή όχι? Αν ο Ολυμπιακός κέρδισε στημένο παιχνίδι, θα ήταν σωστό? Αυτό κάνω όπως δεν τ' άκουσα. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Αυτό ήταν κάτι Βάζελ, Ένθελ και έθελε και ήθελε και δεν. Πώς το πες αυτό? Τι πάει αυτό. Ο Θανάσης δεν έχει ανάγκη. Ο Θανάσης ξέρει τα πάντα, σαν και εμένα. Φτάνει να καταφέρει να μπει στην ομάδα, ε. Με Διονύση μου, πες μου ότι με καταλαβαίνεις, έστω και λιγάκι. Σε καταλαβαίνω, μωρό. Σε καταλαβαίνω. Αλλά! Καλημέρα. Καλώς τον λοιπόν, ηθικών ακμεότατων. Μια χαρά. Έτσι, μπράβο, θα ασκήσουμε. Θα ασκήσουμε. Τα χειροκροτάω σε κάθε σωστή απάντηση που την εμφάνιζε. Έτσι, καλά, φάνησε τη σωστή απάντηση. Τη σωστή απάντηση, να δω, μα γι' αυτό πάω μαζί του. Μήπως και το βοηθήσω λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Σκέφτηκες τίποτα? Κοίτα να σου πω, και αναπληρωματικός δηλαδή να μπει. Ναι, ρε, μπαμπά. Παιδί μου. Σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες εσύ? Όχι τίποτα, μια ανακεφαλαίωση του κάνω. Τώρα που πάτε ανακεφαλαίωση, ερώτηση κρίσεως. Πώς θα έδωσε ο Ολυμπιακός να αποκτήσει τον Διόγκο? Ρε πατέρα, ερώτηση είναι τώρα αυτή. Άλλη ερώτηση κάνω. Πότε αποχωρεί ο Νικοπολίδης? Θα αποχωρήσει ο Νικοπολίδης. Δεν θα αποχωρήσει τελικά? Δεν ξέρω. Δεν κοιτάς λίγο τα λουκάνικα? Λουκάνικα! Να σου πω λίγο. Να μου πεις πότε όμως. Τώρα, μετά τον διαγωνισμό, πότε? Ωραία, θα έρθω μαζί σου. Κάσε. Πατέρα! Παιδί μου! Λέω να πάω με το μικρό για συμπαράσταση. Ναι, θα είναι εκεί και η Ελένη και ο Αλέξης. Ωραία. Λέω να έρθω κι εγώ. Τι θα κάνεις, Αλέξη? Δεν θα έρθω, μη φωνάζετε. Σου έχω εμπιστοσύνη. Γεράει πάνω του. Σόρμα! Ας το πάνω μου. Έτσι, μπράβο. Ας το πάνω μας. Τι πράγμα? Ας το πάνω μου. Πού? Ας το πάνω του. Ναι! Ρε παιδιά, τελικά πού να τα αφήσω? Έχω μπερδευτεί με τους πανηγυρισμούς. Ας το κάπου εσύ και να το βρούμε εμείς. Τι είναι? Τώρα θα πεις το πράγμα. Κοίτα άπλυτα, βέβαια, αφού τα φοράνε μια φορά και μετά τα πετάνε. Κοίτα, στο πάτο. Τι είναι αυτό? Α,
Στο μπάνιο βρήκα αυτό. Τι είναι αυτό? Τεστ εγκυμοσύνης είναι αυτό. Δεν είναι δικό μου. Μη μου απαντάς με αυτό το ύφος. Αφού δεν είναι δικό μου. Το ξέρω, παιδάκι μου, ότι δεν είναι δικό σου. Αυτό έλειπε να ήταν δικό σου. Ναι, αλλά το λες εμένα. Και εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό που θα καταλάβαινε ο καθένας. Η αδελφή σου που είναι? Έφυγε λίγο νωρίτερα για να πάει κάπου με την Αφρούλα. Πριν το σχολείο. Αχα. Να ανησυχήσω. Μη με ταράζεις με αυτό το ύφος. Μη με ταράζεις. Δεν σε ταράζω εγώ. Ταραγμένη μπήκες. Αχ, με έχει πιάσει άγχος. Θα τα ξεχάσω, αλλά δεν θα θυμηθώ τίποτα. Κωνσταντίνα μου, μην έχεις άγχος. Άννα, είμαστε στην τάξη, ε! Τι άγχος, παιδιά, τι είπαμε στον δρόμο, ποιοι είμαστε? Οι λύσοι που θα χάσουν. Είμαστε οι νικητές. Για να τα ακούσω για τελευταία φορά, τι είμαστε? Οι νικητές! Ηρεμία, θα γίνουμε ρεζίλοι. Σταμάτα, βρε Αλέξη μου, ποιες είναι οι νικητές και οι νικητές. Ελένη, σε παρακαλώ, εδώ κάνουμε ανύψωση ηθικού. Λοιπόν, για τελευταία φορά, τι είμαστε? Όχι πια, σε όλη τη διαδρομή το ίδιο. Εντάξει, το καταλάβαμε, είμαστε νικητές. Τελείωσε. Α, ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, ελάτε μαζί μου. Ήρθαμε και είμαστε νικητές. Ελένη, που πας? Ο υπεύθυνος θα πάει, ο αρχηγός της αποστολής. Λοιπόν, καθόμαστε και περιμένουμε τώρα, έτσι? Εγώ, παιδιά, έχω χωθεί πάρα πολύ. Το βλέπω στο μάτι τους. Θα μας διαλύσουν. Τι λες, ρε, αυτοί εμάς. Αυτοί μπροστά μας είναι νάνι. Νάνι. Με πιάσε λόξυγας. Μη συναχωρείς, αγόρι μου. Έτσι θα σε αφήσω εγώ. Θα πάω έξω να σου φέρω νερό. Θέλει κανένας άλλος? Όχι. Πάω λίγο έξω να φέρω νερό. Ναι, μην αργήσεις όμως. Σίγουρα δεν θέλει κανένας άλλος? Όχι, είπαμε. Έλατε, έλατε, πάμε από εδώ. Αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Ούτε να χάσουμε τζάμπα και περισσέ είναι σωστό. Φαντάσου το ρεζίλ του σχολείου και φαντάσου το αναβασμένο ηθικό όλων αύριο. Για το σχολείο, ρε γαμώτο. Για την πάρτι σου, πες καλύτερα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το λέει και ο μπαμπάς και ο θείος, το λέει και ο παππούς. Καλά, καλά. Λοιπόν, θα βάλεις από αυτό εδώ τρεις σταγόνες μόνο. Το πολύ τρεις, πρόσεχε. Εντάξει, το πολύ τρεις. Βλάκας είμαι. Γι' αυτό ανησυχώ, επειδή δεν είσαι βλάκας. Ποιο είναι το νερό σου? Όχι, εντάξει, μου πέρασε τώρα. Χαίρεσαι το που σου λέω. Και άρχισε σε μένα, πέρα. Όχι, γιατί το νερό σε κάνει να κατουργιάσει και είναι πολύ κρύο για το λαιμό σου. Δεν πειράζει, δεν ψάχνει. Όχι. Δώσε παιδάκι μου λίγο να ψάχνει. Όχι, μωρέ. Θανάση, πήγαινε εκεί στη θέση σου με του αναπληρωματικού. Έλα, παιδί μου, πιέζει λίγο νερό. Δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Λοιπόν, το κυριότερο πράγμα, παιδιά μου, είναι να μην υπάρχει άρχο. Γιατί αν δεν έχουμε άρχο, τι θα είμαστε? Νικητές. Οι νικητές, μα το είπες 100 φορές. Το εμπεδώσαμε. Τελείωνε και εσύ με το νερό επιτέλους. Λένι, μην αγχώνεις τα παιδιά. Ποιος είναι η ησυχία σου? Και πέρα προσεκτικά, κακομοίρα μου. Φτηνά τη γλίτωσες. Μα από το άγχος καθυστέρηση. Και για ποιο πράγμα είχα άγχος? Μην έχεις καθυστέρηση. Γι' αυτό έχεις καθυστέρηση. Από το άγχος, μήπως έχεις καθυστέρηση. Ψυχολογικό, παιδάκι. Τι έγινε? Μίτσο, το αγόρασε το δαχτυλίδι ή όχι ακόμα? Όχι, αλλά θα το αγοράσω. Δηλαδή, είσαι? Όχι. Απλώς επειδή έγινε όπως έγινε το πράγμα, υποσυνείδητα το φοβόμουν. Και από το άγχος μου είχα καθυστέρηση. Γι' αυτό είχα καθυστέρηση. Από το άγχος μην έχω καθυστέρηση. Πώς να μου το ξαναπείς, γιατί δεν έχω καταλάβει τίποτα? Άστο, πατέρα, μην αγχώνεσαι. Δεν θα γίνεις πατέρας, αυτό είναι όλο, αλλά από εδώ και στο εξής θα είσαι προσεκτικότερος. Όχι, εγώ και πατέρας να γινόμουν, δεν κολώνω. Θα τις αναλάμβανα τις ευθύνες μου. Μια ζάλη όμως την έχω. Αφρούλα! Αφρούλα! Εντάξει, μην αφρίζεις, η Αφρούλα μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα γιατί η Βίκη θα είναι Κέρβερος. Γεια! Λοιπόν, ναι, η Αφρούλα, αλλά εντάξει, μια χαρά. Α, ναι, μπράβο, μπράβο. Τι ρε, δεν χαίρεσαι που την γλιτώσαμε? Πώς δεν χαίρομαι? Χαίρομαι πάρα πολύ. Την γλιτώσατε εσείς, την πάτησα όμως εγώ. Τι είναι, παιδί μου, τι έχεις? Τι έχω? Έχω μια οικογένεια από την οποία κρύβομαι. Και η οποία με εκβιάζει. Ποιος εκβιάζει και γιατί? Δεν είναι ώρα τώρα. Πάμε στο μάτι. Θα τα πούμε μετά τα άλλα. Πατέρα, θα έρθεις για μάθημα? Ναι, 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 ναι. Πάμε. Ελάτε, παιδιά, να είστε έτοιμοι. Σε δύο λεπτά αρχίζουμε. Αχ, τι έπαθες? Φωνάει η κοιλιά μου. Από το άγχος θα είναι. Δεν μπορώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, σε δύο λεπτά αρχίζουμε. Μα καλά, πού πάει? Συγγνώμη, δεν γίνεται. Α. Το φάγατε το κορίτσι με το άγχος. Συγγνώμη, μπορούμε να κάνουμε μια μικρή αλλαγή? Εδώ έχουμε απώλεια. Όπως νομίζετε. Θανάση. Ναι, ναι. Όχι, όχι, το Θανάση. Θα πας να την καταστήσεις στην Κωνσταντίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα ούτε ο ίδιος θέλει. Γιατί? Γιατί εμένα έχει γνώση μου, είναι μόνο για τα αθλητικά. Άγχος έχεις? Όχι. Ανέβα. Α. Αρχίζουμε. Πάντα, αγόρι μου. Δόξασε το σχολείο μας. Α, εσύ είσαι ανελέητος. Είναι θέμα ψυχολογίας, Ελένη. Έλα. Α. Δεν το πιστεύω. Πρώτη φορά συμμετέχω στο διαγωνισμό και θα γίνω ρεζίλι. Εσύ έτσι κι αλλιώς πάντα ρεζίλι γίνεσαι. Μόνο σε μένα συμβαίνουν αυτά. Μόνο σε μένα. Μα ο κολοκοτρώνης άγαλμα και ο σκουφάς δρόμος. Και του λέγα του Αλέξη, όχι, 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 εκεί αυτός. Το άγχος σε φέρνει σε τέτοια κατάσταση. Το άγχος αρρωσταίνει, δεν είναι στιαπαθή, Κωνσταντίνα. Τρέχαμε στο γιατρό. Μητέρα, θα μπορέσετε ποτέ να με συγχωρέσετε? Ναι.
Θα μπορέσουμε να σε συγχωρέσουμε. Κάποτε. Και την επόμενη φορά να σηκώσει το χέρι σου εγκαίρω για να πας τα αθλητικά. Μαυρή ηλίθιε. Ο Θεός Άρης, ποδοσφαιρική ομάδα. Αυτά τα λες εσύ γιατί σε πάω κτζού. Μην αρχίσετε το ίδιο βιολί, θα με τρελάνετε. Και μην διανοηθείτε να ανεβείτε πάνω τουλάχιστον για μία ώρα. Τα νεύρα μου δεν είναι καθόλου καλά. Νομίζω καταραίωμαι. Ρεζίλη. Βράντε από εδώ που θα μου πει και ρεζίλη. Ρεζίλη. Προχώρα. Και πώς αντιμετωπίζετε αυτό το δικό μας ρεσέφρουλα, έχεις καμιά ιδέα? Μαμά, τι κάνεις? Τρελάθηκες! Όχι, αλλά όπου να είναι, θα τρελαθώ. Δεν μου λες, μήπως έχεις να μου πεις κάτι προσωπικό, κάτι πολύ σημαντικό? Για μένα. Ναι, για σένα μιλάμε. Το ξέρεις? Φυσικά και το ξέρω, γιατί δεν μου το είπες εσύ όμως. Θα σου το έλεγα. Πότε θα μου το έλεγες, όταν θα φαινόταν και θα μπορούσες πια να το κρύψεις, όταν το ήξερε όλος ο κόσμος? Εντάξει, μαμά, δεν είναι τόσο φοβερό. Ναι, με συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και στην τελική το είχα σκεφτεί κιόλας. Α, το είχες σκεφτεί κιόλας? Βέβαια. Δηλαδή ήταν μελετημένο, δεν έγινε κατά λάθος. Μελετημένο κι εσύ τώρα. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή διστάζαμε, αλλά όταν προχωρήσαμε δεν ήθελα να κάνω πίσω, ρε μαμά. Δεν ήθελα να κάνω πίσω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Κι είσαι και ήρεμη από πάνω. Μαμά, Διονύση, το καταλαβαίνω να τα παίρνεις σοβαρά αυτά τα πράγματα. Εσύ γιατί εξάπτεσαι? Γιατί σε εμπιστευόμουν όλη μου τη ζωή. Μιλάγαμε για το ένα και το άλλο και τώρα μας κάνεις μια τέτοια βλακεία. Α, δεν είναι βλακεία, είναι η ζωή μου. Και μας περιπτώσει εσύ γιατί ανακατεύεσαι? Ανακατεύομαι γιατί μέσα στο μπάνιο βρήκα αυτό. Τι α? Δεν είναι δικό μου αυτό. Δεν είναι δικό σου? Όχι βέβαια. Και ποιανής είναι τότε? Δεν μπορώ να σου πω ποιανής είναι, αλλά να είσαι σίγουρο ότι δεν είναι δικό μου. Α, δεν είναι δικό σου? Όχι. Καλά βρε παιδάκι μου, συγγνώμη. Το βρήκα και με έπιασε σκοτωδίνη. Συγγνώμη. Άκου εκεί, δεν με πιστεύεσαι. Ποιος τα λέει αυτά? Εγώ δεν σε εμπιστεύομαι. Αν δεν εμπιστευτώ το παιδί μου, ποιο θα εμπιστευτώ το παιδί του γείτονα? Μα αν είναι δυνατόν. Δεν μου λες όμως, εσύ τόση ώρα γιατί νόμιζες ότι μιλούσαμε? Δεν έχει σημασία. Για κάτι που δεν έχει σημασία. Πού είναι αυτός ο αλήτης? Πού είναι αυτή η ξεφτύλα της οικογένειας ο Θανάσης? Μα τι έγινε? Τι έγινε? Είπαμε να κάνουμε κάτι σαν οικογένεια, όχι να ξεπαστρέψουμε τα παιδιά των γειτόνων. Παιδί μου, ήρθε ο Μπακάλης και μου είπε ότι έδωσε το γιο του να πιει νερό από αυτό που είπε η Κωνσταντίνα και έπαθε δηλητηρίαση. Δεν το πιστεύω. Τον αλήτη θα το στείλω στο γιατί κουλέ θα το στείλω. Σιγά μην το στείλεις και στη Μακρόνησο. Τι ήταν αυτό που είπε, Ελένη? Τι ιδέα μου δώσε, Ελένη, στη Μακρόνησο. Ω, Παναγία μου, τι άλλο θα ακούσουμε εδώ μέσα? Είδες, τα τρομάζεις τα παιδιά. Εγώ αυτό δεν το ξαναπερνάω. Ούτε μπορούμε να ζούμε έτσι. Θα γεράσουμε πριν την ώρα μας. Τι λες? Λέω ότι ένα πράγμα πρέπει να κάνουμε και να τελειώνουμε. Εμείς οι δύο να τελειώνουμε? Όχι, παιδί μου, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Να το μάθουν. Τι θα μας κάνουν? Μπορώ να στα απαριθμίσω. Λιθοβολισμός. Κρέμασμα στην πλατεία. Εγκεφαλικά, εμφράγματα, ξύλο. Αποκλήρωση. Καλά, σε αυτό δεν έχουμε και πολλά να χάσουμε. Θες κι άλλα? Ναι, θέλω. Θέλω να με έχουν εμπιστοσύνη για να μην αισθάνομαι ενοχές γι' αυτό. Και σε ποιο άτομο φαντάζεσαι ότι πρέπει να το πούμε πρώτα? Πού είναι αυτός? Πού είναι αυτός? Στον μπαμπά σου. Τι πράγμα? Ναι, πατέρα, ναι. Τι ναι? Ναι, πατέρα. Ναι. Πάμε να φύγουμε μακριά. Εμπιστοσύνη είναι η πίστη στην εντυμότητα, την αξία, την ικανότητα κάποιου δασκάλου. Τα νησιά. Στην οικογένειά μας, εμπιστοσύνη είναι κάτι που μας κάνει καμιά φορά να αισθανόμαστε ενοχές. Σε ένα βαρκάκι με κουπί. Δεν μου λες, Μάρκο? Ναι. Δικό σου είναι αυτό το τραγούδι? Ναι, το γράψα πριν λίγες μέρες. Μπράβο, αγόρι μου. Σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει. Το άκουσα στο κινητό της Εύας. Όχι, το γράψα γιατί ήθελα να τσεκάρω να δω πώς ακούγεται. Ναι, είναι πολύ γλυκό. Τρυφερό. Δεν μου λες, σε ποια το στείλεις? Τι εννοείς? Είπες ότι τσεκάριζες να δεις αν ακούγεται καλά στο κινητό. Ναι, τσεκάριζα να δω αν ακούγεται καλά στο κινητό. Προφανώς για να το στείλεις σε κάποια κοπέλα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, σε κάποια κοπέλα. Τι στο Μίτσο θα το στείλω? Δεν μου λες, Μάρκο. Η Εύα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό με το άλλο. Δηλαδή. Άλλο θέλω να σου πω. Ξέρω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να ερωτευτεί κανείς. Αν δεν ερωτευτείτε τώρα, πότε θα ερωτευτείτε? Εσύ ξέρεις με ποιον είναι ερωτευμένη η Εύα? Όχι, δεν ξέρω γιατί. Πού να ξέρω εγώ? Θέλω να πω. Όχι, γιατί σίγουρα είναι ερωτευμένη με κάποιον, αλλά δεν μου λέει με ποιον. Ξέρεις πότε σημαίνει αυτό? Πότε? Όταν τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά.
Γιατί μέχρι τώρα μου τα έλεγε όλα και τώρα δεν μπορώ να τις βγάλω λέξη. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Αν μπορώ θα την κάνω. Να την προσέχεις. Σας βλέπω που είσαστε τόσο αγαπημένοι, σαν πραγματικά αδέλφια. Τόσο κοντά ο ένας. Όχι, όχι, δεν, καμία, όχι, όχι, δεν θέλω να μου πεις, να την προσέχεις θέλω. Και αν μπορείς, μάθε με ποιον είναι ερωτευμένη. Κοίταξε να δεις αν της αξίζει, αν είναι της προκοπής, μην είναι κανάς. Όχι, όχι, είναι καλό παιδί, ναι. Α, το ξέρεις δηλαδή? Όχι, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως το γούστο της Εύας, οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι καλό παιδί. Και πείσετε και λίγο να διαβάσετε. 6 μήνες σας μείναν μέχρι να δώσετε εξετάσεις, ε. Ναι, θα το κάνω αυτό. Μάρκο μου, σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αν δεν ήσουν τόσο κοντά της, θα ανησυχούσα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, εμπιστοσύνη είναι μια βαρκούλα που βουλιάζει πολύ εύκολα. Μάρκο. Έλα ρε. Αυτοί λένε τελείως πασταφλόρ. Τι λες ρε? Λέω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι, είναι. Καλά ξεμπερδέματα. Σε όλο τον κόσμο τα νησιά θα σε πάω αγκαλιά. Πρέπει να κάνω δίαιτα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Εγώ ήρεμη είμαι. Και εσύ γιατί είσαι αναστατωμένος? Έπρεπε να ακούσεις τη μάνα σου χθες το βράδυ. Τι έγινε με τη μάνα μου? Ήρθε πάνω στο δωμάτιο μου και μου είπε πόσο αγαπημένα αδέρφια είμαστε και ότι πρέπει να σε προσέχω. Ωραία, λοιπόν, να με προσέχεις. Και ο Γιαννάκης έκανε ένα σχόλιο που καθόλου δεν μου άρεσε. Όχι, μωρέ. Φοβάσαι μήπως ο Γιαννάκης καταλάβει κάτι για μας. Καλά, κοροϊδεύεις. Ωραία, λοιπόν. Είναι πολύ απλό. Ποιο είναι πολύ απλό? Ας το πούμε. Τρελάθηκες. Καλημέρα, οικογένεια. Τι έγινε, παιδιά, έχω κανένα πρόβλημα να το λύσω? Όχι, πατέρα μου, τίποτα. Εδώ συζητάμε με το Ευάκι τι θα φάει. Θα φάσει Ευάκι ψωμί με βούτυρο, ψωμί με μέλι, ψωμί με ζαμπόν και τυρί, ψωμί με τυρί και ζαμπόν, ψωμί σκέτο, ψωμί με μαρμελάδα. Τι ψωμί θες? Σοβαρά προβλήματα έχουν τα παιδιά μας. Καλημέρα, τι ωραία έκπληξη είναι αυτή, τη βάζω το τραπέζι. Φαίνεται κοιμηθήκατε καλά. Γιατί να μην κοιμηθούν καλά στι κρεβατάρε του, πιταρώνα του, σε ένα τραπέζι δεν ξέρω τι να πρωτοφάνε. Αχ, πού τα δικά μα τα χρόνια εγώ, όταν ήμουν μικρό. Αχ, μην πα τόσο πίσω, Βρεδιονίση μου, έλεος. Όταν τα αδέλφια είναι αγαπημένα, όλα είναι μια χαρά. Κοίτα τα παιδιά μα πόσο αγαπημένα είναι πραγματικά, Ελένη μου, τα καμαρώνω. Κοίτα τα αδέρφια. Σαν γροθιά. Σαν γροθιά τα αδέρφια. Άντε τώρα να μιλήσει. Μπουρ. Ακούσει, σου λέω, θέλω να μου φέρεις καλούς βαθμούς. Θα τους έχεις. Και θέλω να μου έχεις διαγωγή κοσμιοτάτη. Θα την έχεις. Και βραβεία με επένους. Μάλλον το παρακάνεις. Δεν το παρακάνω καθόλου. Και σε παρακαλώ. Τι ντύσιμο είναι αυτό? Κοίτα, κοίτα να δεις. Χιλιές απ' έξω. Μα είναι δυνατόν? Σε παρακαλώ, άλλη φορά θα μου ντύνεσαι πιο κόσμια. Ντύνομαι πάρα πολύ κόσμια. Και να σου πω, δεν πες να με ξαναφέρεις σχολείο. Είμαι 18 χρονών, εντάξει. Τα έχω κλείσει. Ναι, τα έχεις κλείσει. Αλλά ώσπου να τελειώσει το σχολείο, να πιάσει μια δική σου δουλειά και να γίνεις ανεξάρτητη, θα κάνεις ό,τι σου λέω. Πάμε, Εύα. Ποιος είναι ο μπάτσος? Ο γέρος μου. Ποιος γέρος μου? Ο πατέρας μου. Ποιος ο κόρη μπάτσου? Και τι μπάτσου? Έκανα, δεν τον είδα και κανένα γομάρι. Α, μην τον βλέπεις έτσι. Ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλωτσι στο σώμα? Ναι, για πες. Dirty Harry. Το Χάρι από πού βγαίνει? Από το όνομά του, Χάρης. Το Dirty, να μην ρωτήσω καλύτερα, ε. Σου φαίνεται αστείο, ε? Δεν μου φαίνεται αστείο που είσαι κόρη μπάτσου. Και πού να δεις το αστείο, έτσι και μάθει για το Μίτσο. Ε, καλά, στο μάθει, τι έγινε? Έχω καθυστέρηση. Τι πράγμα? Αυτό που άκουσε, έχω καθυστέρηση και εγώ είμαι πάντα ρολόι σε αυτά. Πώς έγινε? Εκεί στη σπηλιά του έρωτα, όταν φύγατε, μείναμε μόνοι μας με το Μίτσο και μπερδευτήκαμε. Τι μπερδευτήκατε, βρεγγελία? Καλή σε τρελή χωρίς προφύλαξη. Τι να κάνω, ήταν ξαφνικό. Γεια, χαίρετε. Μωρό μου, μωράγκλα μου. Μπορείς να φύγεις για λίγο, γιατί έχουμε σοβαρή κουβέντα. Και εσύ. Ναι. Αυτό το παιδί είναι τελείως γλαμμένο. Ναι! Δεν σε είδα να το σκέφτηκες αυτό στη σπηλιά του έρωτα. Έτσι μου έρχεται να του σπάσω το κεφάλι. Το δικό σου κεφάλι να σπάσει, ηλίθεια. Θα τη είπα ότι είναι τρελή με μένα και Εύα χάρηκε. Εγώ πάντως δεν τις βλέπω και πολύ χαρούμενες. Τέλος πάντων, τουλάχιστον εσείς δεν έχετε τα προβλήματα που έχουμε εμείς. Όχι, ρε, εμείς προβλήματα. Τι προβλήματα να έχουμε? Εμείς έχουμε, ρε φίλε. Και πολλά μάλιστα.
Έλα, ρε, θα τα λύσουμε. Εγώ γιατί είμαι εδώ, ο κολλητός σου. Δεν είμαι πάντα μαζί σου. Μην με κοιτάς τώρα σαν κουτάβια, άιντε.